TechmanX.gr, Δημήτρης Αμπράζης εδώ και έχω στα χέρια μου το Xiaomi Mi 10 TAF Pro. Είναι 5G συσκευή, έρχεται στα 549 για την έκδοση των 128GB, 649 για την έκδοση των 256GB και τα 2 με 8GB RAM. Έχει πολύ πολύ δυνατό επεξεργαστή, Snapdragon 865, για να γουστάρουμε και οι υπόλοιποι. Ωραία. Και υπόσχεται καλές κάμερες και μια τεράστια μπαταρία, 5.000 mAh, για να μην τελειώνει ποτέ. Από εκεί και πέρα, για όσους ενδιαφέρονται, έχουμε τιμές SAR στα 0,57 βάτ ανά κιλό για το κεφάλι και 1 βάτ ανά κιλό για το σώμα. Μια χαρά τις βλέπω. Και έχουμε και ασύρματη φόρτιση, έχουμε ταχεία φόρτιση στα 33 βάτ με Power Delivery 3, οπότε με οποιοδήποτε φορτιστή που υποστηρίζει Power Delivery μπορούμε να πάρουμε ταχεία φόρτιση. Πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε και λίγο το κουτί. Είναι κλειστό, retail κουτί, γιατί έχουμε και τις οδηγίες ορθής χρήσης και λειτουργίας στο πίσω μέρος. Να το βγάλω αυτό. Ουπ. Ναι, κόλλησε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, Mi 10 TAF Pro 5G, 8GB RAM, 256GB ROM, η έκδοση με 256GB. Βλέπουμε εδώ 865, 8 πύρνους επεξεργαστής, 6,67 ίντσες με ανάλυση 2440x1080, Full HD+, LCD η οθόνη, IPS LCD, στα 144Hz να προσθέσω. Το υψηλότερο που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε κινητό. Κάμερα, μία των 8 MP, μία των 13 και μία των 5 στο πίσω μέρος και μία 20 MP εμπρόστια front facing κάμερα. Ίσως πρέπει να ζουμάρω εδώ για να βλέπετε καλύτερα. Ναι, μια χαρά. Και μπαταρία 5.000 mAh και απολειτουργικό MIUI που είναι Google OS βασισμένο στο Android λοιπόν. Στίασε. Έλα. Μπράβο. Ωραία. Ξεζουμάρω. Και πάμε να ξεπακετάρουμε. Μία από εδώ. Μία από εδώ. Ωραία. Ναι, εντάξει, έχουμε easy access στα Google Apps που χρησιμοποιείται περισσότερο. Μπιχτές για τον ανταγωνισμό. Ναι. Οκ, okay. Θα τα δούμε τι περιέχει μέσα, το ίδιο και από εδώ, οκ. Okay. Ωραία. Design by Xiaomi. Έχουμε το πινάκι για τις SIM μας. Οκ. Okay. Οπ, θικούλα. Και μάλιστα με μισή διάφανη, μισή μη διάφανη. Εδώ, κλείνουν αυτά για να... Ναι, και γράφει και Xiaomi. Καλή φάση. Και εδώ, Quick Start Guide και Warranty Card. Οκ. Okay. Και, αντάπτορας. Ανταπτοράκι. Τέλεια. Για τα ακουστικά μας, πάρα πολύ ωραία. Πάντα χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται. Το κινητό εδώ να φύγει, το δούμε σε λιγάκι και από κάτω. Φορτιστής, όπως πρέπει να έχει κάθε κινητό μέσα, το λέω μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ωραία, είναι στα 33 βατ. Μια χαρά. 27 γράφει πάνω. Α, και maximum 33, ναι. Sorry. Και το καλώδιο, το οποίο είναι USB σε USB-C. Πάμε μέσα αυτά όλα και να δούμε σιγά σιγά τον start της βραδιάς για σήμερα. Εδώ να... Ωραία, από εκεί και αυτά. Οπ, άστο το.
108 AI κάμερα με οπτικό σταθεροποίητη εικόνας, 144 Adaptive Sync Display, το display με True Color, μια χαρά. Snapdragon 865, Leading 5G processor και 5 mAh μπαταρία με 33W Fast Charge. Ωραία. Αυτοκόλλητα, να πάρουν δρόμο. Από ό,τι φαίνεται, το έχουμε σε αυτό το χρωματάκι, είναι το Cosmic Black. Πολύ πολύ ωραίο, αρκετά καθρέφτιζε. Ελπίζω να μην κάνει νερά η κάμερα τώρα με την εστίαση. Περίεργο το setup πίσω, έχουμε μια πολύ μεγάλη κάμερα στη μέση. Θα το δούμε λίγο περιμετρικά. Θα πάμε στις κάμερες σε λίγο. Η οθόνη μπροστά. Οπτικό σταθερό, sorry, fingerprint sensor λογικά είναι εδώ πάνω. Ναι, εδώ πέρα είναι, στο power button, δεν είναι πάνω στην οθόνη. Θα ήθελα πάνω στην οθόνη, η αλήθεια είναι, βολεύει περισσότερο. Volume rocker από εδώ. Βλέπουμε και τα bezels εδώ που είναι αρκετά μικρά. Δεν έχουμε κάτι άλλο από εδώ. Πάνω έχουμε ένα δεύτερο μικροφωνάκι για Active Noise Cancellation. Αυτό πρέπει να είναι IR Blaster. Από εδώ δεν έχουμε κάτι και στο κάτω μέρος έχουμε το ηχείο, μικρόφωνο το βασικό, Type-C θύρα και από εδώ έχουμε την είσοδο για τη SIM μας, παίρνει nano SIM, δεν παίρνει επέκταση στον αποθηκευτικό χώρο, καθώς και η έκδοση που έχουμε είναι 256GB με UFS 3.1, ταχύτατο λοιπόν. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα γρήγορο setup, στην Ελλάδα είμαστε, ναι. Βασικά κάνω το στήσιμο και επανέρχομαι. Τέλειωσε λοιπόν το στήσιμο της συσκευής, άνοιξε, περάσαμε και τους λογαριασμούς και τα λοιπά. Πάμε να δούμε λιγάκι τις ρυθμίσεις. Βασικά πριν πάμε στις ρυθμίσεις, πάμε να πούμε λίγο τις κάμερες που είναι αναλυτικά. Έχουμε την 108 MP κάμερα με f-stop 1.7 και οπτικό σταθεροποιητή εικόνας. Αρκετά μεγάλος εστίας 1 προς 1.33 ίντσες. Μεγάλος εστίας. Αντίστοιχος με αυτόν που έχουμε δει και στα S20 και Note 20. Και παίζει να είναι και ο ίδιος εστίας. 13 MP υπερευρυγόνιος είναι αυτός εδώ με το πολύ κυρτό φακό. F-stop 2.4, 5 MP μάκρο αισθητήρας από κάτω και φλασάκι και εδώ είναι κάτι που φαίνεται σαν laser autofocus ή απλά το έχουν βάλει έτσι για χάρη αρμονία στην συσκευή. Να πούμε ότι η συσκευή τραβάει 8K βίντεο και μάλιστα από τα πιο καλά που έχουμε δει, καμία σχέση με τον ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι, με τη Samsung εν προκειμένου. Βέβαια, όπως βλέπετε πίσω είναι συλλέκτης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Βέβαια, εντάξει, δεν νομίζω να το αφήσουμε έτσι, θα βάλουμε τη θηκούλα που έχει και μέσα, μια χαρά μου φαίνεται, αλλά τώρα για το review. Ναι, έχουμε Gorilla Glass μπροστά και πίσω, αλουμινένιο πλαίσιο εδώ. Έχω περάσει και ένα δακτυλικό αποτύπωμα, να δω, πολύ γρήγορο, καλή φάση. Πάρα πολύ γρήγορο, μπράβο, ωραία. Είναι γνωστή τεχνολογία, έχει φτάσει στις μέγιστες ταχύτητές του και εδώ μου έχει γίνει όπως ακριβώς στο iOS, το οποίο δεν μου άρεσε ποτέ. Δηλαδή, από εδώ σου βγάζει toggles και από εδώ σου βγάζει ειδοποιήσεις, το οποίο δεν βολεύει, παιδιά. Ειδικά όταν είναι τόσο μεγάλη η συσκευή, το χέρι δεν φτάνει εύκολα από αυτή την πλευρά εδώ για να κάνεις, να κατεβάσεις. Από εδώ φτάνει, έτσι. Κάνεις αυτό και κατεβαίνει. Ορίστε. Από εδώ δύσκολα. Θα σου φύγει κανένα κινητό. Και είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει και στο iOS. Ωραία λοιπόν. Να πούμε ότι έχουμε προφανώς Android 10 με MIUI 12. Θέλω να πιστεύω ότι θα αναβαθμιστεί σε Android 11. Από εκεί και πέρα. Η γρίλια πάνω εδώ είναι, λειτουργεί σαν δεύτερο ηχείο. Για να μπορούμε να έχουμε στερεοφωνικό ήχο. Βάλτο, ωραία. Να έχουμε στερεοφωνικό ήχο. Connect to computer λέει εδώ.
Okay. Ναι. Α, ναι. Στην ουσία βάζεις τον υπολογιστή, σου δίνει μια έτσι διεύθυνση και συνδέεις τον υπολογιστή στο κινητό μέσω δικτύου για να πάρεις αρχεία, καλή φάση. Ήθελα να δω αν έχει, αν βλέπει το δίκτυο ο συγκεκριμένος file manager. Από ό,τι φαίνεται δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ή κάνω λάθος? Όχι. Αλλά μπορεί να συνδέσει Google Drive. Καλή φάση. Ωραία, λοιπόν, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Πάμε να δούμε λιγάκι το κομμάτι της οθόνης. Πάμε στο YouTube. Μόλις άνοιξα τη συσκευή. Έχω βγάλει μόνο 5-6 φωτογραφίες έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Βασικά, επειδή γίνεται πανικός με την αντίθεση εδώ, πάμε στις ρυθμίσεις, να τις δούμε κιόλας. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε να πάμε στην οθόνη και να ενεργοποιήσουμε το Dark Mode. Και αχ, τι ωραία, καμία σχέση με πριν. Ωραία. Και να δούμε και το refresh rate στα 144 Hz είναι προεπιλεγμένο. Έτσι πρέπει να γίνεται, όχι στα 60 και άμα το βρει ο χρήστης να το βάλει στα 144. Και άμα ο χρήστης δεν του κάνει, τότε να το βγάλει άμα θέλει παραπάνω μπαταρία. Για τον το πουλάς, πρέπει να το υποστηρίζεις. Ναι, ρυθμίσεις είπαμε. Εδώ. Display. Password και security. Μπορούμε να βάλουμε και face unlock, να το περάσω μετά. Είπαμε το fingerprint είναι ταχύτατο. Ταχύτατο όμως. Ωραία. Ό, τι ήταν αυτό το beauty? Beauty for video calls. Αν είμαστε στο WeChat και αν το χρησιμοποιείτε, δεν το χρησιμοποιούν και πολύ στη χώρα μας, να βάζει ένα beautification στο WeChat. Okay. Καταλαβαίνω την χρήση του για τους Κινέζους που το χρησιμοποιούν. Να κλείσω και το focus βασικά τώρα που γυρίσαμε την συσκευή γύρω-γύρω γιατί δεν έχει νόημα, μόνο πρόβλημα δημιουργεί. Ωραία. Μια account, about phone πάνω. Εδώ τα βλέπουμε όλα. Έχουν γίνει occupied 19 GB από τα 256. Και έχω τραβήξει 5 φωτογραφίες, δεν είναι δηλαδή αυτά. Οπότε τόσο θα πιάσει. Γύρω στα 19-18,5 GB είναι κρατημένα τα 256 για το λειτουργικό. Ωραία. Και Android 10. Πάμε να δούμε την οθόνη μου που είναι κολλησιεργούμε πολύ. Να βάλουμε εδώ και να ανοίξω αυτό που μου αρέσει ούτως ή άλλως. Και θέλουμε, δεν βλέπει παραπάνω από 60 FPS το 60 με FPS στο YouTube. Παρόλα αυτά είδε HDR. Η οθόνη είναι συμβατή με HDR περιεχόμενο και έχει μια φωτεινότητα στα 500 nits. Σε εξωτερικούς χώρους το αυτόματο φτάνει τα 650 nits και προστατεύεται φυσικά από Gorilla Glass 5. 1080 δεν είναι 4K η οθόνη αυτή. Και ας κλείσω και τον ήχο να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία οθόνη. Και οι γωνίες θέασης είναι πολύ πολύ καλές. Γιατί εγώ το βλέπω τόση ώρα υπογωνία. Οπα, έλα, κάνε rotate εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε χρωματικές αλλοιώσεις και παραμορφώσεις. Πολύ ποιοτικά και τα χρώματά της. Νομίζω ότι θα καλύψει τις ανάγκες του οποιοδήποτε, ειδικά σε αυτά τα Hertz. Δεν ξέρω αν έχει νόημα τα 144 Hertz σε ένα κινητό. Θεωρητικά είναι τα Hertz που παίζουν οι gamers στον υπολογιστή. Εντάξει, αν παίζεις Call of Duty εδώ ή PUBG ή πες το, Fortnite, πες πάει. Αλλά τώρα να παίξεις ή μη επαγγελματικά, έτσι, πιο ανταγωνιστικά σε κινητό, δεν νομίζω. Αλλά, okay. Αφού το έχει, θέλω να δω τι αντίκτυπο έχει στην μπαταρία όταν θα έρθει το αναλυτικό review και στα 144Hz και στα 120 και οπουδήποτε μπορεί να παίξει. Και πάμε να δούμε το κομμάτι του ήχου. Δεν είναι πολύ ποιοτικό το YouTube για μουσική.
θα μου πείτε οι περισσότεροι από εκεί ακούνε, ναι, αλλά η ποιότητα του ήχου είναι πολύ συμπιεσμένη και τα... ναι, δεν πολύ λέει. Bad infections, τώρα που έχουμε και τον COVID. Έλα. Παίζει το ηχείο πάνω τώρα. Όπα, το κλείσα. Αρκετά δυνατό. Καλή φάση. Έχει ένα, μια οπή εδώ, που φαντάζομαι θα βγαίνει και ο ήχος. Έξτρα. Παιδιά, πολύ καλός ήχος. Καλή φάση. Καλή ένταση. Ωραίο μπάσο. Καθαρός. Δεν έχουμε τριξίματα ή να ενοχλούν υψηλές, να είναι τσιριχτές. Καλά ζυγισμένες. Γεμάτος ήχος. Θα ζητήσω και από ένα συνεργάτη να κάνει κάποιες μετρήσεις, να μας πει γιατί μου αρέσει ο ήχος του. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Καλή φάση. Ωραία. Και με την καλή οθόνη θα είναι πολύ ωραίος συνδυασμός και για παιχνίδια και για φυσικά multimedia. Να δεις ένα πριν κοιμηθείς στο κρεβάτι, μια σειρά. Είναι και HDR10 συμβατή οθόνη για να παίξεις με το Netflix. Οπότε μπόμπα. Μπόμπα, πραγματικά. Ωραία, και πάμε στο κομμάτι της κάμερας, στα γρήγορα. Στο αναλυτικό review φυσικά θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ανάλυση σε αυτό το κομμάτι, με δείγματα. Έτσι, τώρα αυτά είναι λίγο προχειροδουλειές, να τραβήξω ένα μαχαίρι πάνω στο τραπέζι για τη μούρη μου. Ή ξέρω εγώ αυτό που έχω εδώ. Πρέπει να βγουν φωτογραφίες και σε τοπία και σε close-ups και σε και βίντεο φυσικά. Και μιλώντας για βίντεο, το εντυπωσιακό, έτσι. Θυμάστε που στις συσκευές της Samsung όταν πατάμε το 8K πάει στον τηλεφακό και κροπάρει τα ντερά του. Όχι στον τηλεφακό βασικά, κροπάρει από το μεγάλο αισθητήρα ψηφιακά. Εδώ πατάς 8K και όχι απλά δεν κροπάρει, πάει πιο υπερευρυγόνια. Το οποίο τα σπάει. Τα σπάει για 8K και δεν έχεις και frame drops ιδιαίτερα. Το θυμάμαι αυτό και από το Mi 10. Και έχεις και σταθεροποίηση. Βλέπεις εδώ, κουνάω τα χέρια μου και είναι αρκετά σταθερή εικόνα. Καλή φάση. Έχουμε ωραίες επιλογές που είχαμε δει και στο Poco X3, όπως που είναι το clone εδώ, που στην ουσία τραβάει ένα βίντεο, κάνεις κάτι εδώ, κουνιέσαι πιο κάτω και σε βγάζει δύο φορές ή τρεις τη φωτογραφία ή το βίντεο. Ωραία φάση, με να μου αρέσει αυτή η λειτουργία. Έχουμε φυσικά το AI πάνω, εδώ, έτσι, και... εδώ στα περισσότερα, νύχτα, 108 MP, short video, vlog, το vlog εντάξει, slow motion, front και back. Ωραία. Front και back, long exposure και το clone που είπαμε πριν και από εδώ μπορείς να προσθέσεις και κάποια άλλα, pro και τα λοιπά. Ωραία. Οπα. Ναι. Short video, νύχτα, θα τα μεταδάμε και πάνω. Λειτουργία πορτρέτου, δεν ξέρω αν λειτουργεί σε... ναι, λειτουργεί. Κάτσε να βγάλω εδώ. Λειτουργεί και σε αντικείμενα, έτσι. Το αναγνώρισε αρκετά καλά. Έχει φλουτάρει το φόντο πίσω, πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Θα το δούμε και στην συνέχεια όταν θα έρθει το αναλυτικό review βέβαια. Και σε άλλες συνθήκες, γιατί εδώ πέρα είναι πιο ιδανικές οι συνθήκες. Έχω τραβήξει κανένα δυο φωτογραφιούλες, έτσι. Εδώ επιλέγουμε και την ποιότητα του βίντεο. Θα βάλω 4K 60fps εγώ. Τέλος πάντων, έχω τραβήξει μερικές φωτογραφιούλες, αυτή που βγάλαμε προηγουμένως, οκ.
Εντάξει, δεν είναι έτσι. Για μια πρώτη εντύπωση είναι. Καλή λεπτομέρεια βλέπω. Με εντυπωσίαση πολύ γρήγορη εστίαση. 1,7 το διάφραγμα, αυτό εστιασμένο, αυτό φλουταρισμένο. Έχει να κάνει με τον μεγάλο αισθητήρα που προσφέρει το φυσικό μποκέ, γι' αυτό συμβαίνει αυτό, από τον βασικό, έτσι. Εδώ έχουμε καλή ποιότητα, εδώ είναι selfie με πολύ καλό φωτισμό, μπροστά τη λάμπα είμαι κυριολεκτικά. Καλή ποιότητα, ok. Μια χαρά. Και εδώ ανάμεσα στις δύο λάμπες, με πιο μεγάλο contrast πίσω. Βασικά το edge detection είναι αρκετά καλό, από ό,τι βλέπω εκ πρώτης, πιάνει μέχρι και τρίχες, από την εμπρόστια κάμερα. Εδώ λίγο, αλλά δεν φαίνεται καν, δηλαδή εδώ δεν το καταλαβαίνεις καν. Εδώ είναι σε χαμηλό φωτισμό, έχουμε αρκετά καλά φωτισμένη την εικόνα, ωραία. Και εδώ είναι σε φωτισμό με μια λάμπα στο δωμάτιο. Οκ. Εντάξει. Θα δοκιμάσω την κάμερα πιο αναλυτικά. Τώρα με την καραντίνα δύσκολα τα πράγματα να βγω σε μαγαζιά και να τραβήξω με περίπου φωτισμούς. Θα κάνω ό,τι μπορώ παρόλα αυτά. Και αυτά μέχρι στιγμής. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα την συσκευή. Είναι μια πρώτη εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση είναι καλή. Αυτός είναι και ο σκοπός ενός unboxing, κατά τη γνώμη μου, να πάρουμε μια γεύση πριν το αναλυτικό review, αρκεί να έρχεται και το αναλυτικό review κάποια στιγμή. Ωραία. Θα έρθει όμως, κάντε λίγο υπομονή. Η πρώτη εντύπωση πολύ καλή. Αυτά λοιπόν με μένα, σας αρέσει το βίντεο, thumbs up, σαν πάντα δεν έχετε κάνει ήδη, τα link για τα social media στην περιγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποίηση όταν ανεβάζουμε βίντεο και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.